τι θέλει να μας διδάξει η Εκκλησία για τον Χριστό με την παρομοίωση ως περπελεκάν τεθρωμένος την πλευράν κλπ. Όσπερ σαν πελεκάν, πελεκάνος, τετρωμένος, πληγωμένος την πλευράν, την πλευρά που επιπληγώθηκε ο Χριστός επί του Σταυρού. Για να δούμε, είναι από τη δευτέρα στάση των εγκομείων που λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή, στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου. Λέει την Παρασκευή το απόγευμα στον επιτάφιο, που αυτή η ακολουθία είναι ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου. Γι' αυτό μπαίνουμε κατευθείαν στον Εσπερινό το Σάββατο το πρωί, το Μεγάλο Σάββατο, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τα λέγω αυτά γιατί πάρα πολλοί χριστιανοί μας, και μάλιστα μορφωμένοι χριστιανοί μας, μπερδεύουν τον Εσπερινό με τη Θεία Λειτουργία. Σου λέει για απόγευμα. Τι ώρα λέγει θα έχετε τη λειτουργία? Μα δεν έχουμε λειτουργία το απόγευμα, το απόγευμα έχουμε Εσπερινό. Γιατί δεν διακρίνουν τη λειτουργία από τον Εσπερινό. Άγνοια επί αγνίας. Είναι αξιολύπητο δηλαδή αυτό. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ο πελεκάν είναι τριτόκλητον. Του πελεκάνος. Ο τιτάν του τιτάνος είναι τριτόκλητον. Τέσσερις κλήσεις δεν έχουμε? Τέσσερις κλήσεις δεν έχουμε? Πόσες έχουμε? Δεν ακούω. Τέσσερις, Αχ, καημένα τηλέφωνα, παιδάκι. Αλλά δεν φταίτε εσείς αυτό. Δεν φταίτε. Εσείς φταίνε εκείνοι που φταίνε και θέλουνε, να το πω, θέλουνε κρέμασμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρόκειται η καταστροφή της γλώσσης μας. Είναι, προσέξτε, προσέξτε, εσχάτη προδοσία. Ναι, τολμώ να το πω. Είναι εσχάτη προδοσία. Λοιπόν, είναι τριτόκλητο. Δεν έχουμε παραπάνω από τρεις κλήσεις. Και θα πει το εξής. Αυτό το πουλί, ο πελεκάνος, δεν θα σας κάνω περιγραφή του πουλιού, διάβασα την περιγραφή, δεν ενδιαφέρει. Όταν βρεθεί σε περίπτωση, έχει μια μύτη αρκετά μεγάλη, όταν βρεθεί σε ανέχεια, δηλαδή δεν έχει να ταΐσει τα παιδάκια του, τα πελεκανάκια του, γι' αυτό το λόγο με το ράμφος του το μεγάλο τρυπάει την πλευρά του, εδώ τρυπάει το στήθος, τρυπάει να βγει αίμα για να ταΐσει τα πουλάκια του, τα πελεκανάκια του. Θυμάμαι δε αυτό σαν εικόνα είχε γίνει κάποτε ένσημο προ πολλών ετών, ένσημο εις το Ίκα, τα ένσημα που βάζαμε εις τους εργαζομένους στην ασφάλειά του στο Ίκα. Ήτανε αυτή η εικόνα επάνω. Δηλαδή ο πελεκάνος, ο πελεκάν που τρυπάει εδώ το στήθος να βγάλει αίμα και να ταΐσει τα πουλάκια του. Γι' αυτό το λόγο, προσέξτε τώρα εδώ, ο Χριστός επληγώθη στην πλευρά του και από εκεί εξεπίδησε αίμα και είδωρ. Το είδωρ είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Το αίμα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Με το μυστήριο της, του βαπτίσματος εισερχόμεθα στην Εκκλησία. Γινόμεθα Εκκλησία. Και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας φεύγουμε από τον κόσμο αυτόν έτοιμοι για τροφή, αφού έχουμε τραφή. Είναι το πρώτον και το έσκατον μυστήριον. Βάπτισμα, Θεία Ευχαριστία. Είναι η τροφή, είναι ο σκοπός, αν το θέλετε. Η Θεία Ευχαριστία δεν αποτελεί μόνο μέσον, αλλά και σκοπών. Γιατί παίρνουμε τον Χριστό, τρεφόμεθα και να φτάσουμε να είδαμε το πρόσωπο του Χριστού. Και έτσι λέγει, την πλευρά σου λέγει, ως περπελεκάν τετρωμένος, την πλευρά σου λόγε, Θεέ λόγε, λέει εκεί το τροπάρι αυτό, αυτά μικρά τροπαριάκια, που είναι μια πρόταση μόνο συνήθως, σους θανόντας πέδας εζώωσας. Τα παιδιά σου που είχαν πεθάνει, πήγαιναν να πεθάνουν, τους έδωσες τη ζωή. Είναι δηλαδή μια εικόνα που δείχνει πως ο Χριστός
εζώωσε τον άνθρωπο, του έδωσε ζωή.